Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη αμφιθέατρο εδώ στην τηλεόραση του Flash. Είναι μεγάλη μας η χαρά και μεγάλη τιμή που σήμερα φιλοξενούμε έναν πολύ αξιόλογο καλεσμένο, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεοδουλίδη, τον οποίο για καλησπέριζουμε. Γεια σας κύριε Θεοδουλίδη. Δική μου η χαρά και η τιμή, κύριε Νεβεσκιώτη. Ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ και είστε εδώ σε μια περίοδο που σίγουρα είστε περιζήτητο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως πάντα, αφού και το νέο πανεπιστημιακό κάμπους βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Με διθυραμβικούς τίτλους είδαμε να παρουσιάζεται το γεγονός και συνεχώς υπάρχει και μια γενικότερη συζήτηση στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφορικά με το μέλλον του Πανεπιστημίου και τη διασύνδεσή του με την τοπική κοινωνία. Ας τα πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Νέο κτίριο, νέο κάμπους, σαφέστατα μια ιδιαίτερη στιγμή για την πορεία του Πανεπιστημίου μας. Είναι τόσο όμορφα τα κτίρια που κάνουν όντως μεγάλη διαφορά και αυτό φαίνεται στο πώς το προσλαμβάνει ο ίδιος ο κόσμος, είτε η τοπική κοινωνία, είτε ο ακαδημαϊκός κόσμος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όντως κάνουμε μία νέα αρχή με αυτές τις εγκαταστάσεις. Ήθελα όμως να βάλω έτσι και τα πράγματα λίγο στην θέση τους. Αυτό το πανεπιστήμιο έγινε μεγάλο πριν από 3,5 χρόνια με την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης, την συγχώνευση όπως την ονομάζουμε του Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Ιδρύματος στην περιοχή μας. Εάν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση, σήμερα δεν θα είχαμε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο στην περιοχή μας. Δεύτερον, η συγκυρία ήταν τέτοια ώστε με την ίδρυση αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου ανακοινώθηκε και η μετάβαση της περιοχής μας σε μια νέα οικονομική κατάσταση που θα επιφέρει το κλείσιμο εν τέλει των λιγνητικών μονάδων. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ενεργειακή μετάβαση, ενδεχομένως το πανεπιστήμιό μας δεν θα ήταν βιώσιμο. Άρα μένει σε εμάς και μάλιστα και η τρίτη συγκυρία είναι τα νέα κτίρια και εγκαταστάσεις εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Mm-hmm. Εάν δεν υπήρχαν λοιπόν όλα αυτά, θα είχαμε θέμα. Καλούμαστε λοιπόν τώρα σε αυτή την εξαιρετικά, θα έλεγα, τυχερή κατάσταση να την εκμεταλλευτούμε και αυτήν την πρόκληση να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Τόσο για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, και στη συνέχεια για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Το νέο κτίριο, ωστόσο, κύριε Θεοδουλίδη, αναρωτιέται κανείς και πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, δεχθήκατε μια ανάλογη ερώτηση από συνάδελφο, αν επιφέρει εντός εισαγωγικών κάποιες αδικίες στις υπόλοιπες περιοχές, αφού το Πανεπιστήμιο μας αναπτύσσεται και στις 4 περιφερειακές ενότητες, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις. Καθόλου, θα έλεγα. Όπως γνωρίζετε, είμαστε ένα όντως περιφερειακό ίδρυμα που αναπτύσσεται σε 5 πόλεις και αυτή τη στιγμή έχει 7 κάμπους. Μπορούμε να πάρουμε κάθε πόλη με την σειρά, αλλά νομίζω οι υποδομές μας δεν έχουν να ζηλέψουν σε κάθε πόλη από κάποιες σύγχρονες εγκαταστάσεις που περιμένουμε από ένα πανεπιστήμιο. Για παράδειγμα, και γίνονται επίσης πάρα πολλά έργα τα οποία θα αναπτύξουν περισσότερο τις υποδομές μας. Για παράδειγμα, στη Φλόρινα. Mm-hmm. Αυτή τον καιρό λαμβάνει η χώρα μία αναβάθμιση των υποδομών μας, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Έχουν τελειώσει οι μελέτες για το νέο κτίριο της Καλών Τεχνών, έτσι, και σχεδιάζονται και ενεργειακές αναβαθμίσεις και άλλες αναβαθμίσεις για την γεωπονία. Άρα και στη Φλόρινα θα έχουμε πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα μπορούν να υποδεχτούν τους φοιτητές να είναι ελκυστικές. Στην Καστοριά έχουμε ήδη το υφιστάμενο κτίριο, το οποίο είναι σε αρκετά έτσι καλή κατάσταση. Είναι ένα πολύ καλό, όμορφο κτίριο και εκεί ξεκινάνε οι μελέτες για την κατασκευή ενός νέου εκπαιδευτηρίου. Στην Τολεμαΐδα θα μιλήσω στη συνέχεια. Στα Γρεβενά γίνονται κάποιες αναβαθμίσεις κτηριακές
Και ας μην ξεχάμε το συνολικό έργο που καλύπτει 4 πόλεις των φοιτητικών εστιών. Μιλάμε για 750 κλίνες σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Μια πολύ καλή αναλογία, κύριε Θοδουλίδη. Οι μισές περίπου θα είναι στην Κοζάνη και ένας αρκετά μεγάλος αριθμός Καστοριά, Πτολεμαϊδα και Φλόρινα. Όσον αφορά στην Πτολεμαϊδα. Να δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Πείτε μου σε ποια πόλη ή σε ποια περιφερειακή ενότητα γίνεται αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε δηλαδή η υλοποίηση ενός αστρονομικού πάρκου, το οποίο θα ενταχθεί στο κτηριακό απόθεμα του Πανεπιστημίου, έτσι, στα Γρεβενά, στον Όλιακα. Δηλαδή καμία περιφερειακή ενότητα, καμία πόλη δεν είναι αδικημένη έναντι της Κοζάνης. Και το Πανεπιστήμιο, ακριβώς αυτό, πρέπει να έχει μια περιφερειακή συνείδηση και να μην δίνει έμφαση σε μια συγκεκριμένη πόλη. Μάλιστα. Αναφορικά με την Μαΐδα. Και φυσικά αυτά τα κτίρια, όταν είχαν σχεδιαστεί στη ΖΕΠ, προορίζονταν για ένα πανεπιστήμιο το οποίο αναπτύσσονταν μόνο στην Κοζάνη και στην Φλόρινα. Άρα δεν υφίσταται θέμα αδικίας. Μάλιστα. Ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια διαφορετική, θα μπορούσαμε να πούμε, τροχιά, όχι μόνο όσον αφορά στην περιοχή μας, είναι και οι γενικότερες εξελίξεις σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Περάσαμε μια παρατεταμένη περίοδο με τον COVID που έφερε νέα δεδομένα και νέα στοιχεία στην εκπαίδευση και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε αλλαγές, εισήχθη η βάση του 10 από την προηγούμενη κιόλας ακαδημαϊκή χρονιά. Έχουμε την νομιμοποίηση εντός εισαγωγικών των κολεγίων ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Αυτό γίνεται σταδιακά. Αυτά όλα αποτελούν κάποιους παράγοντες που ενδεχομένως να αλλάζουν λίγο τη στρατηγική ενός περιφερειακού πανεπιστημίου. Ναι, προφανώς είναι αρκετά ρευστή η κατάσταση με όλες αυτές τις αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τον καινούριο νόμο. Και προσπαθούμε να πορευτούμε μέσα σε όλο αυτό το οικοσύστημα των αλλαγών. Νομίζω ότι όλα αυτά αποτελούν ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή έχει συνταχθεί το στρατηγικό σχέδιο για το Πανεπιστήμιο, για το πώς θα πορευτεί τα επόμενα 4-5 χρόνια και μάλιστα εγώ ως υποψήφιος πρίτανη στις επόμενες μέρες θα πρέπει αυτό το σχέδιο να το παρουσιάσω στην ακαδημαϊκή κοινότητα λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αυτά αναφέρατε. Μην ξεχνάμε, το βασικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι είμαστε ένα περιφερειακό ίδρυμα. Δεν είμαστε ένα πανεπιστήμιο του κέντρου. Τι κάνουν τα πανεπιστήμια, ποιος είναι ο βασικός τους σκοπός και ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν, να μεταδίδουν νέα γνώση. Είτε υπάρχουσα γνώση, είτε νέα γνώση που παράγεται από τους καθηγητές τους. Όμως ένα ίδρυμα όπως το δικό μας, που είναι ένα περιφερειακό ίδρυμα, υπάρχει μία ανάγκη να συνδεθεί εδώ με την περιοχή και να τη βοηθήσει αναπτυξιακά. Άρα πρέπει να παράγει έρευνα και καινοτομία με αναφορά εδώ στην οικονομία της περιοχής, πρέπει να προωθεί την επιχειρηματικότητα, πρέπει να βοηθά στην αναβάθμιση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού εδώ στην περιοχή μας και φυσικά πρέπει να ανεβάζει, ας το πούμε έτσι, και το πολιτιστικό επίπεδο συμμετέχοντας στα πολιτιστικά και τα κοινωνικά δρόμενα της περιοχής μας. Άρα μπορεί να έχουμε και μια επανεκπαίδευση των εργαζομένων, όχι απαραίτητος σε τριτοβάθμιο επίπεδο. Ακριβώς. Αυτό θα γίνει μέσω του Κέντρου Διαβίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου μας και είναι ένας κεντρικός στρατηγικός, θα έλεγα, στόχος στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην περιοχή μας. Ας δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται μία εταιρεία που μπορεί να επενδύσει στην περιοχή μας, Φερρυππίν, για το υδρογόνο. Θα χρειαστεί κάποιους ανθρώπους, όχι μόνο μηχανικούς, αλλά και τεχνίτες που μπορούν να χειρίζονται διατάξεις έτσι, για το υδρογόνο. Μπορεί το Πανεπιστήμιο να τους καταρτήσει, να τους εκπαιδεύσει πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Πρόσφατα έγιναν κάποια σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα,
που αναφέρονταν σε ιδιοκτήτες συνεργείων αυτοκινήτων, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ηλεκτροκίνησης. Έτσι, ποιος θα το κάνει αυτό? Ένα πανεπιστήμιο μπορεί. Σημαντικό λοιπόν ερευνητικό έργο, το βλέπουμε. Υπάρχουν και διακρίσεις συναδέλφων σας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό με κάποιο τρόπο κεφαλαιοποιήθηκε από την πλευρά και της κυβέρνησης. Είδαμε, και δεν ξέρω, αυτή είναι μια υποκειμενική και δημοσιογραφική έτσι, κρίση. Είχαμε την αίσθηση τα προηγούμενα χρόνια ότι η κυβέρνηση ήταν επιφυλακτική εν γέννη με τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Μετά την επίσκεψη όμως της αρμόδιας Υπουργού και του Πρωθυπουργού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, είδαμε ότι πραγματικά υπάρχει πλέον μια εντελώς διαφορετική γραμμή πλεύσης από την κυβέρνηση, αρκετά υποστηρικτική, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί όπως ανέφερα στην ομιλία μου απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό, του θύμισα αυτό που είχε πει πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν είχε ξανά επισκεφθεί την περιοχή μας, ότι είχε πει ο ίδιος ότι ο ρόλος του Πανεπιστημίου είναι τόσο σημαντικός για τη μετάβαση, που ακόμα και αν δεν υπήρχε Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας, πρώτα θα έπρεπε να ιδρύσουμε ένα και μετά να προχωρήσουμε με τη μετάβαση. Είναι έτσι όπως τα λέτε, τα τελευταία χρόνια το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει εκτοξευθεί ερευνητικά. Ενδεικτικά να πω ότι 13 από τους καθηγητές του ανήκουν στο 2% της παγκόσμιας ελίτ και αυτό μετριέται με τις αναφορές που παίρνουν στο ερευνητικό τους έργο. Πριν 3 χρόνια, αν μετρούσε κάποιος το σύνολο των δημοσιεύσεων των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά υψηλού κύρους, έτσι με τις δημοσιεύσεις αυτές κινείται, ξέρετε, η επιστήμη, θα μετρούσε έναν αριθμό περίπου 200, λίγο κάτω από τα 200, ενώ σήμερα 3 χρόνια μετά έχουμε εκτοξευθεί σε 540 αναέντος. Έχουμε σημαντικές ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού, Αμερική, Κίνα, έτσι, Ευρώπη προφανώς. Και όλη αυτή τη γνώση τελευταία, μέσα από ένα νομοθετικό πλαίσιο που μας έδωσε τη δυνατότητα, προσπαθούμε να τη μετασχηματίσουμε σε γνώση που θα διοχετευθεί στην κοινωνία και στις επιχειρήσεις. Και για το λόγο αυτό έχουμε ιδρύσει μέχρι στιγμής 10 εταιρείες τεχνοβλαστούς, όπως λέμε. Ερευνητικά λοιπόν τα πάμε άριστα. Και αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς λίστες κατάταξης, όπου υπάρχει ταχεία ανέλυξη. Έχουμε μπει σε πολύ σοβαρές λίστες και κάθε χρόνο κερδίζουμε θέσεις. Μάλιστα. Υπάρχουν και αρκετές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες είναι κυρίως στο τεχνικό, στο τεχνολογικό τομέα, που δραστηριοποιούνται ακόμη και σήμερα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Υπάρχει διασύνδεση του εργατικού δυναμικού των αποφύτων του Πανεπιστημίου με τις δραστηριότητες αυτών των εταιριών. Αυτό θα προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε τα επόμενα χρόνια, και είναι αυτό το οποίο θα προβάλλουμε και σαν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Πανεπιστημίου μας. Ότι όποιος έρχεται εδώ θα ασχολείται με επαγγέλματα του μέλλοντος και άρα η διασύνδεσή του στη συνέχεια με την αγορά εργασίας θα είναι αρκετά εύκολη και δεδομένη. Ναι, μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με τη βάση του 10, με κάποιες αλλαγές οι οποίες ήλθαν τα προηγούμενα χρόνια και είχαν αρχικά ένα, θα λέγαμε, αρνητικό αποτύπωμα ως προς την προσέλκυση των υποψηφίων φοιτητών. Τελικά, είχαμε αυτή την πτωτική τάση που περιμέναμε, υπάρχει κάποια εξισορρόπηση, εστιάζει το Πανεπιστήμιο μας πλέον στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα? Όσον αφορά την ποσότητα και τον αριθμό των εισακθέντων φοιτητών, όντως δεχθήκαμε ένα πολύ μεγάλο χτύπημα με την καθιέρωση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Αν θυμάστε τα νούμερα, είχαμε χάσει περίπου τους μισούς φοιτητές μας.
Και με την ελάχιστη βάση βέβαια θα έλεγα ότι προφανώς βελτιώθηκε η ποιότητα των φοιτητών. Βέβαια πέρυσι είχαμε μία καλούτσικη αύξηση και ευελπιστούμε αυτή να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Είχαμε μία αύξηση της τάξης του 17%. Το πώς οι φοιτητές θα έρθουν τελικά... Είδαμε μέσα από την ανάλυση των στοιχείων ότι έχει να κάνει κυρίως με την κατανομή εισακταίων θέσεων, ονομαστικών θέσεων εισακταίων φοιτητών από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Να μειώσει δηλαδή, και εκεί προσπαθούμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία, να μειώσει έτσι περαιτέρω τους φοιτητές στα πανεπιστήμια του κέντρου, δίνοντας περισσότερους εισακταίους φοιτητές στα πανεπιστήμια της περιφέρειας. Δεν έχει λοιπόν να κάνει με την αξία και την ποιότητα των σπουδών, έχει να κάνει με την κατανομή από το Υπουργείο. Ταυτόχρονα βέβαια προσπαθούμε και εμείς να πείσουμε τους φοιτητές με μια επικοινωνιακή προβολή έτσι πολύ δυνατή. Έχουμε δει στο διαδίκτυο, κύριε Θοδουλίδη, ήδη αποτυπώνεται μια πρώτη προσπάθεια που κάνει η διοίκηση του Πανεπιστημίου για να προσελκύσει φοιτητές. Η αίσθηση που έχουμε και από τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν γίνει στον περιφερειακό τύπο είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια, ναι, μεν είχαμε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών. Δεν ξέρω βέβαια από τα στοιχεία που έχετε αν όλοι οι φοιτητές τελικά φτάνανε μέχρι το τέλος και ακόμη παραπέρα, αν τελικά τα πτυχία τα οποία λάμβαναν ανταποκρινόταν στις ανάγκες της αγοράς. Πλέον βλέπουμε ότι οι σχολές οι οποίες αναπτύσσονται και εξελίσσονται είναι εξυγχρονισμένες και είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στο μέλλον. Η λέξη λοιπόν, η φράση κλειδί που χρησιμοποιήσατε είναι ανάγκες της αγοράς. Mm-hmm. Έτσι. Όντως, μια αποστολή των πανεπιστημίων είναι να διοχετεύουν πτυχιούχους, οι διπλωματούχους, έτσι, οι φοιτητές, στις ανάγκες τις οποίες έχει η αγορά. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε συνεχώς αυτές τις ανάγκες και προσαρμόζουμε τα προγράμματα σπουδών μας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι για λόγους αξιολόγησης και πιστοποίησης των τμήματων μας έχουμε κάποιες επιτροπές με ανθρώπους από, έξω από την αγορά οι οποίοι μας λένε την άποψή τους και την γνώμη τους για το τι χρειάζεται. Αυτό που βλέπουμε τελευταία είναι ότι οι ανάγκες σε ορισμένα επαγγέλματα και ειδικότητες είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες από όσες μπορούμε να παράγουμε όχι μόνο εμείς αλλά και όλα τα πανεπιστήμια. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη σε ανάγκες πληροφορικής. Άρα αυτό μας δίνει μια αίσθηση, ένα κίνητρο ότι θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ιδρύσουμε τμήματα σχετικά με την πληροφορική. Έτσι. Οδηγούμαστε από τις ανάγκες της αγοράς, είναι η αλήθεια, και δεν γνωρίζω το τι μέλη γενέστε από μια επόμενη κυβέρνηση σχετικά με την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι με προτάσεις για νέα τμήματα τα οποία θα ζητά η αγορά. Μάλιστα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεοδουλίδη. Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο αμφιθέατρο του ΦΛΑΣ. Κύριε Πρίτανη, έχουμε και εμείς εδώ το δικό μας αμφιθέατρο στο ΦΛΑΣ και προσπαθούμε έτσι την γνώση και όλα τα σημαντικά ζητήματα να τα μοιραζόμαστε με τους τηλεθεατές, που είναι για μας ο βασικότερος στόχος. Είχαμε αφήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην μέση και κάπου στο πρώτο μέρος αναφερθήκατε και στην επικοινωνιακή πολιτική που έχει πλέον το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε δει στο διαδίκτυο παραγωγές. Νομίζω είναι και εσωτερικές παραγωγές, αν δεν κάνω λάθος, για την προσέλκυση μέσω διαδικτύου περισσότερων φοιτητών. Θα έλεγα ότι είναι εξωτερικές οι παραγωγές. Μάλιστα, αποφασίσαμε να δαπανίσουμε και χρήματα για την επικοινωνική μας προβολή.
Πέρυσι τέτοιο καιρό σκεφτήκαμε ότι όλο αυτό το επικοινωνιακό κομμάτι πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, να μην κάνουμε έτσι ξεκομμένες ενέργειες, και για το λόγο αυτό προσλάβαμε μετά από δημόσια πρόσκληση σύμβουλο στρατηγικής επικοινωνίας. Φτιάξαμε ένα στρατηγικό σχέδιο επικοινωνιακής προβολής του Ιδρύματός μας, το οποίο ακολουθούμε πιστά. Έγιναν αυτά τα σποτάκια. Δηλαδή έγινε η διαφημιστική προβολή τότε αρχές καλοκαιριού πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών και ήταν ένας από τους λόγους που είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα, πιστεύω, της αύξησης των φοιτητών μας. Και από εκεί και πέρα, σε οποιαδήποτε έτσι επικοινωνιακό γεγονός έχουμε τέτοια, ας το πούμε, βοήθεια ώστε να προβάλλεται όσο καλύτερα το πανεπιστήμιο, ο ρόλος του, οι δυνατότητές του. Πάντα τελικός σκοπός μας είναι η προσέλκυση περισσότερων φοιτητών εδώ στην περιοχή μας, στην περιφέρειά μας. Πέρα από τον στρατηγικό σας σχεδιασμό, μάλλον στη συγκυρία αυτή βοηθάει πάρα πολύ και η επικαιρότητα, δηλαδή σαφώς τα εγκαίνια ενός υπερσύγχρονου κάμπους, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προώθηση, όπως και τα δεδομένα που, στα οποία αναφερθήκαμε αναφορικά με τις επιδόσεις των συναδέλφων σας σε ακαδημαϊκό επίπεδο στον τομέα της έρευνας. Η τύχη ευνοεί πάντα τους καλούς. Έτυχε τώρα, φαίνεται κάναμε δουλειά ουσίας και ήρθανε όλα μαζί και προβληθήκαμε όντως, όχι μόνο τοπικά, αλλά και πανελλαδικά. Και αν θυμάστε, εσείς παρακολουθείτε και την δημοσιότητα, δύο ήταν οι λόγοι για τους οποίους πήραμε πολύ μεγάλη προβολή. Ο ένας ήταν προφανώς τα κτίρια μας και ο δεύτερος ήταν οι διαδικασίες που καθιερώσαμε και ο τρόπος που διαχειριστήκαμε τις φοιτικές εστίες και τη διαμονή των φοιτητών μας σε αυτές. Υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για την φοιτητική μέρημνα, κύριε Θεοδουλίδη. Θα θέλαμε να μάθουμε για τις υπηρεσίες αυτές περισσότερα. Ναι. Προσπαθούμε να προσφέρουμε όχι μία απλή φοιτητική μέρημνα, εμείς την ονομάζουμε μία ολιστική μέρημνα, μία ολιστική φοιτητική εμπειρία σε αυτούς που θα έρθουν να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο μας. Άρα, δεν είναι μόνο το υψηλό επίπεδο σπουδών, οι ποιοτικές σπουδές, τα ωραία, όμορφα κτίρια. Έχουμε ασφάλεια, έτσι, δεν έχουμε τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται σε κάποια από τα κεντρικά πανεπιστήμια. Και επίσης, μέσω συγκεκριμένων δομών που έχουμε αναπτύξει, προσφέρουμε και ένα σωρό άλλες ασχολίες και εμπειρίες στους φοιτητές μας, από αθλητικές, κοινωνικές δραστηριότητες, να αναφέρω ψυχολογική υποστήριξη. Έτσι, πολύ σημαντικό. Γιατί είναι πάρα πολύ ειδικά σημαντικό αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Και βλέπουμε και μεγάλη ζήτηση σε όλες αυτές τις προσφερόμενες δραστηριότητες. Και σύν της άλλης, κύριε Θεοδουλίδη, μιλάμε για περιοχές, οι πέντε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες προφέρουν και ένα πολύ καλό επίπεδο διαβίωσης ούτως ή άλλως. Και φθηνό. Και οικονομικό, ακριβώς. Και φθηνό, ακριβώς. Φθηνό. Θα έχουμε τις φοιτητικές εστίες αύριο μεθαύριο για ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν διαμονή. Υπάρχει φυσικά και το στεγαστικό πείδωμα, το οποίο έχει αυξηθεί φέτος. Νομίζω θα μπορεί κάποιος να επιλέξει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και όλα τα περιφερειακά ιδρύματα, να το έχει ως πρώτη επιλογή και όχι ως μια επιλογή ανάγκης. Έχετε απαντήσει ήδη στο ένα σκέλος του ερωτήματος που θέλαμε να σας κάνουμε, αναφορικά με το ερώτημα γιατί να στείλω το παιδί μου, εγώ που ζω στην Κόρινθο, στην Καλαμάτα, στην Κρήτη, να το στείλω στη Δυτική Μακεδονία. Εδώ ακριβώς έρχεται και ένα άλλο ζήτημα, εθνικής σημασίας θα μπορούσαμε να πούμε, η φυγή των νέων στο εξωτερικό για προπτυχιακές κυρίως, αλλά και μεταπτυχιακές σπουδές. Τα ξενόγλωσσα προγράμματα είναι μέσα στην στόχευση, από όσο ξέρουμε, της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Όντως, τα ξενόγλωσσα προγράμματα όμως δεν θα επιτύχουν το brain gain.
mm-hmm. που θέλουμε, δηλαδή την επιστροφή των ανθρώπων που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αυτό, και θα μιλήσω σε λίγο για τα ξενόγλωσσα, το brain gain θα το επιτύχουμε δημιουργώντας υψηλού επίπεδου και καλά αμοιβόμενες δουλειές, θέσεις εργασίας στην περιοχή μας. Και εκεί μπορεί να βοηθήσει το Πανεπιστήμιο με όλο αυτό το οικοσύστημα έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας, το οποίο θα προσπαθήσει να δημιουργήσει. Mm-hmm. Αυτός είναι και ένας από τους στόχους της δίκης μετάβασης και του επιχειρησιακού προγράμματος. Τα μισά λεφτά του επιχειρησιακού προγράμματος θα κατευθυνθούν προς τέτοιες δραστηριότητες. Να θυμίσω ότι έχουμε τα εμβληματικά έργα της δίκης μετάβασης, όπως το τεχνολογικό πάρκο. Mm-hmm. Ξέρετε, η μελέτη, η προμελέτη, ας το πω έτσι, η οποία συντάχθηκε για το τεχνολογικό πάρκο που θα κατασκευαστεί δίπλα στο Πανεπιστήμιο, προέβλεπε περίπου 90 δομές, και δομές όταν λέω, ερευνητικά έτσι, εργαστήρια, κάποιες εταιρείες που θα έρθουν, εταιρείες που μολυβαστούς από το Πανεπιστήμιο, και 500 άτομα έτσι, στην πλήρη εξέλιξή του. Άρα εμείς, και το βλέπουμε και αυτό επίσης, με τα ερευνητικά μας έργα, τα οποία τρέχουμε, ξέρετε πόσες συμβάσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Ενεργές. Παρακαλώ. Ο δικός μας λογαριασμός, 700. Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην περιοχή μας. Και μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, το διοικητικό και το ακριβώς, κρατιστικό ίσως, προσωπικό. Ίσως και ο μεγαλύτερος νομίζω εργοδότης. Σίγουρα είστε ο μεγαλύτερος εργοδότης. Άρα, με την μεγαλύτερη ερευνητική μας δραστηριότητα, θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτό το brain gain. Χαρακτηριστικά, να σας δώσω επίσης, από τις μισές θέσεις καθηγητών που είχαμε προκηρύξει πέρυσι, πρόπερσι, από 20 θέσεις, οι 10 από αυτές ήταν οι καθηγητές του εξωτερικού που άφησαν τις θέσεις εργασίας τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και ήρθαν σε εμάς. Όσον αφορά τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών, εκεί τώρα υπάρχει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Νομίζω είμαστε σε καλό σημείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει 4 τέτοια προγράμματα. Υπάρχει βέβαια μια διαδικασία πιστοποίησης. Όλα αυτά πρέπει να πιστοποιηθούν από την Εθνική Αρχή. Και αν όλα πάνε καλά με την πιστοποίηση, θα μπορούσαμε θεωρητικά να έχουμε και ξένους φοιτητές από τον επόμενο Σεπτέμβριο. Ωραία. Να περάσουμε λίγο στην αυτοδιοίκηση. Τώρα πλησιάζουν και οι εκλογές, κύριε Θεοδουλίδη, και σαφώς έχουμε και το ζητούμενο της συνεργασίας του Πανεπιστημίου και με την αυτοδιοίκηση στις περιφερειακές ενότητες. Είναι κάτι το οποίο το επικαλούνται και οι υποψήφοι και οι νυν αιρετοί. Σε γενικές γραμμές έχουμε, αν αυτό με ρωτάτε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους δήμους της περιοχής μας, αλλά και με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεργασίας και σε διάφορα θέματα συνεργαζόμαστε στενά. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, έτσι, τυχαίο που μου έρχεται, για το αστρονομικό πάρκο το οποίο σας ανέφερα. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2 υποέργα που τρέχουν. Εμείς τρέχουμε τις μελέτες και ο Δήμος Γρεβενών τρέχει την κατασκευή του δρόμου, παράδειγμα, έτσι. Θα υπήρχαν, φαντάζομαι. Είστε να εργαζόμαστε, για παράδειγμα, με το στενά με τον Δήμο Εορταίας, διότι υπάρχει ο σχεδιασμός εκεί του στρατοπέδου, στο οποίο στρατόπεδο εμείς θα πάμε να κατασκευάσουμε τις φοιτητικές εστίες και τα κτίρια εκπαίδευση. Και με άλλους, και το Δήμο Κοζάνης, Καστοριάς, Φλόρινας, έχουμε πολύ καλή έτσι, συνεργασία. Τώρα, για παράδειγμα, μας παραχώρησε τώρα ο Δήμος Κοζάνης το οικόπεδο 32 στρεμμάτων δίπλα από το δικό μας στη ΖΕΠ για να κατασκευάσουμε εκεί, καθώς είμαστε ο επισπεύδων φορέας, το τεχνολογικό πάρκο. Άρα υπάρχει μια είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με την συνεργασία που έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και είμαστε και σε μια τελική ευθεία, κύριε Θεοδουλίδη, αναφορικά με τις διαδικασίες για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Τώρα είστε ούτως ή άλλως στο Συμβούλιο της διοίκησης.
Αυτό έγινε με κάποιες εσωτερικές εκλογές, που αν δεν κάνω λάθος αναδειχθήκατε και πρώτος στην προτίμηση των συναδέλφων σας. Τώρα τα επόμενα βήματα. Αναδείχθηκαν λοιπόν τα 6 εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Την Παρασκευή που πέρασε συνεδριάσαμε εμείς οι 6 και επιλέξαμε 5 εξωτερικά μέλη, τα οποία είναι καθηγητές του εξωτερικού οι προσωπικότητες. Και αυτό το 11μελές αναμένεται μέχρι τέλος του μήνα να επιλέξει τον Πρίτανη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως, θα είναι ο ένας από, το, από τα 6 εσωτερικά μέλη. Εγώ θα θέσω προφανώς υποψηφιότητα και βλέπουμε. Μάλιστα. Και υπάρχουν εσωτερικά και εξωτερικά μέλη. Μάλιστα είδαμε και κάποια έτσι ονόματα βαριά όσον αφορά στην επικαιρότητα. Έγινε και μεγάλη συζήτηση. Γι' αυτό δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθούμε λίγο στην κατάρτιση αυτής της λίστας. Και... θέλετε να πούμε τα ονόματα ξεχωριστά του καθένα. Πώς θέλετε. Σαν από τα εξωτερικά μέλη. Ναι, και από τα εσωτερικά. Από τα εσωτερικά μέλη, εκτός από μένα, είναι ο Γιώργος, ο καθηγητής ο Γιώργος ο Κοντέος από την Οικονομική Σχολή. Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών η καθηγήτρια η Χαρά η Καλογυράτου. Ο καθηγητής και νυν αντιπρίτανης Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ο κύριος Γιώργος Ιορδανίδης. Είναι από τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ο καθηγητής ο Βασίλης ο Μπούζας από τη Σχολή Καλών Τεχνών και η καθηγήτρια η Κατερίνα η Μέλφο από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Νομίζω είπα και τους έξι. Και από τα εξωτερικά μέλη έχουν επιλεγεί η καθηγήτρια μηχανολόγος μηχανικός, καθηγήτρια σε πανεπιστήμιο της Γερμανίας, με καταγωγή εδώ από την περιοχή, η κυρία Μαρία Μπέσιου. Είναι ο καθηγητής από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, Κυριακίδης Λεωνίδας. Είναι η στέλεχος του European Research Council, ERC, η Ναυσικά η Σταυρίδου. Είναι ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο του Yale, ο Λέανδρος Τασιούλας. Και είναι... Αυτά έξει την προσοχή το όνομα, λόγω και του Yale, που είναι ένα από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Ναι, οπωσδήποτε είναι μια πολύ έτσι, prestigious, όπως λέμε, παρουσία στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας. Και είναι και ο γνωστός, να πω σε όλους μας, από την προηγούμενη διετία, ο Κωστής ο Μουσουρούλης, οικονομολόγος με θητεία σε διάφορες έτσι, επιτροπές και διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Που αν μη τι άλλο έχει σχετιστεί και με το ζήτημα της μετάβασης στην περιοχή, έχει την τεχνογνωσία και γνωρίζει, ναι, νομίζω εδώ και... θέλω να διευκρινίσω ότι... η επιλογή του στηρίχθηκε στα τεχνοκρατικά του έτσι, χαρακτηριστικά ως προσωπικότητα και όχι στην παρελθούσα πριν αρκετά χρόνια πολιτική του διαδρομή. Δεν μας αγγίζει, σαφώς, δεν μας ενδιαφέρει πολιτική. Και δεν όπως... σας ενδιαφέρει, όμως εμείς μπορούμε αυτό αν θέλετε να το εισπράξουμε θετικά. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο θετικά θα μπορούσαμε να το εισπράξουμε, δεδομένου ότι αφού το διακύβευμα της περιόδου και της περιοχής είναι η απολιγνητοποίηση, σαφέστατα και οι ακαδημαϊκοί που έχουν επίγνωση του ζητήματος αυτό είναι μια καλή λύση ενδεχομένως. Ακριβώς. Ή να το πω με άλλα λόγια, εμάς το κόμμα μας είναι το Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η καλύτερη απάντηση για όλες τις ανησυχίες και τις εύλογες ερωτήσεις που τίθενται κατά καιρούς για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου μας. Σε γενικές γραμμές εισπράττουμε μια αισιοδοξία από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Συγκρατημένη θα έλεγα, αλλά την εισπράττουμε. Τώρα το έχω πει σε διάφορες παρουσιάσεις που έχω κάνει. Εκ του ρόλου μας πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και ίσως να είμαι και ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος στην περιφέρεια. Και πραγματικά το πιστεύω αυτό, γιατί βλέπω την πορεία του Πανεπιστημίου μας τα τελευταία 3,5 χρόνια που με γεμίζει αισιοδοξία και τις δυνατότητες
που υπάρχουν μπροστά μας. Θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση, την οποία ακούω συχνά από την Υπουργό, τέλος πάντων θα τη χρησιμοποιήσω και εγώ, έτσι, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, the sky is the limit. Μάλιστα. Και κάπως έτσι θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, κύριε Θεοδουλίδη, με τις καλύτερες μας ευχές για την εξέλιξη του Πανεπιστημίου και για τις διαδικασίες για το νέο Πρίτανη που εξελίσσονται, έχουν δρομολογηθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά, ήταν μεγάλη μας τιμή που βρεθήκατε εδώ και που μας βοηθήσατε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο και να του δώσουμε απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα, τα οποία ενδεχομένως να επαναλαμβάνονται κατά καιρούς και για εσάς ως ακαδημαϊκό να είναι δεδομένο. Όμως πραγματικά ο κόσμος έχει απορίες για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και θέλει να ξέρει γιατί αισθάνεται ότι και εξαρτάται και είναι και ένα δικό του κομμάτι. Ακριβώς. Εγώ θέλω να κλείσω τονίζοντας ότι συναισθανόμαστε τη μεγάλη ευθύνη που έχει το Πανεπιστήμιο να βοηθήσει αναπτυξιακά εδώ την περιοχή μας και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας όσο μπορούμε καλύτερα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κυρίες και κύριοι, είχαμε τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεοδουλίδη κοντά μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.